Καλημέρα. Αν κάποιος το έχει, ο Μανώλης το έχει. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Άλλη μόνο. Εμείς προσπαθούμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε να σας τα μεταδώσουμε. Όπως είδατε, επίσημα πια κλείδωσε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την Κυριακή εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Το μόνο πράγμα που μπορεί να εμποδίσει πια αυτή η συνάντηση, ξέρετε τι είναι? Τι είναι? Για πες. Ο χιονιάς. Α, λες. Ο χιονιάς. Λες. Τι είναι εκεί η προβλέψη, Μανώλη? Η προβλέψη είναι ότι από την Πέμπτη το βράδυ αρχίζει ένας χιονιάς μέχρι την Κυριακή και Δευτέρα θα ρίξει ένα χιόνι, το οποίο ας ευχηθούμε ότι δεν θα εμποδίσει το έργο μας ούτε την άνοιξη του Πρωθυπουργού. Σε αυτά τα κομμάτια το Μάρτι εκεί. Ρίχνει, το Μάρτι ρίχνει, όταν κάνει η χιονιά το Μάρτι, ρίχνει πολύ χιόνι. Κοίτα, μάλιστα θυμάμαι, μεγαλώσαμε κι εμείς το 87 και το 89, Μάρτι μήνα, δύο φορές δεν είχα πάει σχολείο για 15 μέρες επειδή είχε τέτοιο χιόνι. Μπράβο. Το 87 που το λες, εμείς διαβάζαμε τότε, δεν ξέραμε. Ο Μπάμπης από Παπαδημητρίου μου το θύμισε. Δεύτερη θητεία, το Μάρτι λέει το 87 ήταν το πολύ χιόνι στην Αθήνα. Άρα μαζί ήμασταν, Μανώλη. Βέβαια φαντάζεσαι μαζί, τώρα, αλλά... παιδιά, να έχει κλειδώσει αυτή η συνάντηση και ο Φίλιππος να εμποδίσει να γίνει συνάντηση. Δηλαδή, αν το δούμε και όλα αυτό... είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Δηλαδή, εκεί που προετοιμάζεσαι όλα, εντάξει, πολιτικά τα ετοιμάσαμε όλα κτλ. Να δούμε ο χιονιάς, σας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα προσγειωθεί και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κλείδωσε η συνάντηση. Νομίζω αυτό που καταλαβαίνουμε και από την τουρκική πλευρά, γιατί χθες κάναμε αρκετές συνομιλίες και εδώ, το κλίμα είναι αρκετά καλό σε σχέση με το παρελθόν, διότι και εδώ αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες της παρούσας κατάστασης, όταν η βενζίνη εδώ έχει διπλασιαστεί η τιμή της, όταν και το φυσικό αέριο, υπάρχει το φυσικό αέριο, υπάρχει η Ρωσία από πάνω πια, οι δύο νατοικές χώρες έχουν πολλά συζητήματα να συζητήσουν. Δηλαδή, όταν ρώτησα τι θα συζητήσουν και μου λένε πρώτα απ' όλα ουκρανικό, ενέργεια, ασφάλεια και ελληνοτουρκικά, σας το είπαμε τη σειρά, όπως μου το είπαν. Τα ελληνοτουρκικά πήγαν στο τέλος τώρα της ατζέντας. Και ελληνοτουρκικά. Σαφώς ένα βασικό θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν περιμένουμε στη συνάντηση αυτή, που βεβαίως υπάρχει το γεύμα, προσέξτε, γεύμα, θα είναι οι συνεργάτες, δηλαδή οι σύμβουλοι και κάποιοι ακόμη σύμβουλοι των δύο προέδρων, των δύο ηγετών, γιατί ο ένας πρόεδρος και ο άλλος πρωθυπουργός, των δύο ηγετών, αλλά... υπάρχει, προβλέπεται και τέτα τέτ. Χωρίς ουρανή και καλή και συνεργάτες άλλους. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει το γεύμα, αλλά υπάρχει και το τέτα τέτ, ας πούμε, που λέω τον καφέ. Λέω. Δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς το τέτα τέτ. Θα το δούμε, αλλά νομίζω και αυτό τους δυο με τους διερμηνείς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δείχνει και ένα κλίμα. Αυτό που ήθελα να πω επίσης, ότι στο τετατέτ, να δούμε και το πρόγραμμα περίπου πώς θα είναι. Φτάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί εδώ στην πόλη, στο Φανάρι. Πάει στο Φανάρι. Νομίζω κάπου στις 11-11.30 εκεί προβλέπεται να φτάσει, από όσο καταλαβαίνω. Μία, εδώ, επειδή είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας, ξέρετε, πάει η λειτουργία αργά. Ομιλίες, ένα το άλλο. Πραβάει, πάμε πολύ. Μία ώρα, όχι εκεί που τελειώνεται γρήγορα, κύριε οικονόμου, με τις λειτουργίες. Πάμε γρήγορα. Ισχύει αυτό. Μία ώρα περίπου προβλέπεται η συνάντηση Μητσοτάκη Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σημαντική συνάντηση σε μια, για το Ουκρανικό. Όταν υπάρχει το Ουκρανικό, ξεκάθαρη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν υπήρχε ποτέ αμφισβήτηση, αλλά η παρουσία του Πρωθυπουργού έχει σημασία της, όπως και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την προηγούμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα φεύγει κατευθείαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους συμβούλους του και πηγαίνουν τώρα πού πηγαίνουν. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε εικόνες, Μανώλη, από το σημείο αυτό. Ναι, κατά 90% θα πήγαινα σήμερα εκεί, αλλά επειδή έχω ένα ταξίδι σήμερα. Πάλι ταξίδι, γρήγορο, ρε Μανώλη. Για άλλους λόγους. Θα συνδυάσουμε και διάφορες επαφές από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Αν βγει το πρόγραμμα, πραγματικά Δευτέρα θα με βλέπετε χαμογελαστό, διότι υπάρχει ένα πολύ πιεστικό πρόγραμμα. Άρα, ποιο είναι το άλλο σημείο που θα πάνε? Λοιπόν, το πιθανότερο σημείο, αυτό ξέρουμε, θα σας πω για ποιο λόγο έβαλα και το 10%. Το πρόγραμμα, λέει Χούμπερ, είναι η προεδρική κατοικία. Αυτό που βλέπουμε και στις φωτογραφίες, Μανώλη. Εσείς τώρα βλέπετε τις φωτογραφίες ακριβώς, στα Θεραπιά.
Όπως μία συνάδελφός μου με πήρε από τηλεοπτικότητα και μου λέει μήπως πάνε και στο Τσενγκέρκιο, μου λέει, στην Ασιατική Οχθή που είναι η άλλη προεδρική κατοικία που φιλοξενούν και εκεί πρέπει ηγέτες. Τουρκάλα συνάδελφος και μου λέει, μήπως πάνε εκεί, αλλά μικρή πιθανότητα πως ξέρω, αλλά εγώ το κράτησα και αυτό. Τώρα, έχει σημασία και το πού θα γίνει, γιατί προσέξτε, μιλάμε για δύο ηγέτες που έχουν συναντηθεί, κατά την άποψή μου, στα χειρότερα σημεία του κόσμου. Δηλαδή, στο ΝΑΤΟ, σε κάτι κλεισές, αυτούς, βλέπετε και σχετικές εικόνες ενδεχομένως. Στριμωξίδι, χωρίς να βλέπουν τον ήλιο, χωρίς να. Βεβαίως, και το κλίμα ήταν πολύ κακό. Και πολύ κακό το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Να πούμε τώρα τι τουρκολιβικό μνημόνιο πήρε. Τι τα Ρουτς Ρέις κτλ. Εδώ τώρα βλέπουμε τις προηγούμενες συναντήσεις τους, για να δούμε τη διαφορά. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τώρα θα δούμε τη διαφορά. Σαφώς και οι υπουργοί εξωτερικών και όλα αυτά, αλλά δεν βλέπαν ήλιο. Δεν βλέπαν τίποτα. Τώρα θα δείτε, ας πούμε, τον Ερντογάν να υποδέχεται τη Μέρκελ στο οικείο Χούμπερ. Είναι στα Θαραπιά. Βλέπεις εκεί το Βόσπορο. Χαλαρώνεις. Εκεί είναι που τσίγε εδώ στα δώρα της Μέρκελ. Σε αυτό το σημείο ήταν ή όχι. Το καθρεφτάκι που λες. Το καθρεφτάκι νομίζω στον Ντολμά Μπαχτσέ το είχε δώσει. Ντολμά Μπαχτσέ. Ναι, εδώ είναι που υποδέχεται την κυρία Μέρκελ. Το βλέπουμε τα πλάνα. Θα μου πεις, τώρα ο Μανώλης λέει οι ελληνικές σχέσεις τόσο σοβαρές. Έχει σημασία, σημασία έχει. Αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος που έλεγε δεν κάθομαι με το Μητσοτάκη στο τραπέζι θα τον υποδεχθεί εκεί που έχει υποδεχθεί τη Μέρκελ και έχει υποδεχθεί τον Πούτιν. Δηλαδή δείχνει ένα κλίμα. Έτσι. Και αυτό έχει τη σημασία και του. Βλέπουμε και τη θέα από εκεί, είναι εκπληκτική πραγματικά. Δηλαδή, Μανώλη, τι θέλει να δείξει άλλα, τώρα σημειολογικά ο Τούρκος πρόεδρος Μανώλη, μπορούμε αυτό να το κωδικοποιήσουμε για να το καταλάβουμε. Αυτό ήθελα να πω. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα. Διότι βεβαίως οι ενοτουρκικές διαφορές υπάρχουν. Δηλαδή και το τουρκολιβικό μνημόνιο υπάρχει και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας σε νησιά, νησίδες, δραχονησίδες. Από την άλλη όμως υπάρχει η Ελλάδα. Ναι, αλλά γιατί Μανώλη, τι άλλαξε τώρα όμως. Είναι εντυπωσιακή αυτή η μεταστροφή. Θα τα πω. Έχουν αλλάξει πολλά. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα έχει υπογράψει αμυντικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά υπήρη της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα εξοπλίζεται. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι όπως πριν 2-3 χρόνια. Έχουν αλλάξει μια κάποια δεδομένα. Ελλάδα, τώρα, επομένως, και άλλα δεδομένα. Και στο σήμερα που ερχόμαστε υπάρχει αυτή η ουκρανική κρίση που ανεβάζει τις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου σε επίπεδα που και οι δύο χώρες είναι στο επίπεδο ζημιά, εσύ ζημιά και εγώ. Εκεί πόσο έχει βενζίνη, Μανώλη, έριξες καμιά ματιά στο βενζινάδικο. Τι τιμή έχει η Τουρκία ναι, σήμερα. Ναι, καλά, εννοείται. Κοιτάξτε, σε σχέση με την Ελλάδα, είναι πολύ φθηνή. Ναι. Δηλαδή είναι περίπου 21 λίρες, δηλαδή περίπου στο 1,3 ευρώ. Πριν και τώρα. Ήταν 7 λίρες πριν από περίπου 14 μήνες, 7 λίρες, και τώρα είναι 21 λίρες. Άρα τριπλάσια τιμή, επομένως. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα συγκρίνουμε. Χάνει ο Τούρκος πρόεδρος, χάνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Υπάρχει η ενεργειακή ασφάλεια. Μανώλη, όπως μας έχεις πει, ότι ο κατώτατος μισθός στην Τουρκία είναι 200 ευρώ. 200 ευρώ. 230. Περίπου 240-250 ευρώ η ισοτιμία, επειδή έχει άρα αλλάξει λίγο. Άρα είναι τρομακτική αύξηση για τον Τούρκο πολίτη. Ναι, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή το φυσικό αέριο, αν υπάρχει πρόβλημα με τη Ρωσία, υπάρχει το Αζερικό, η Ανατολική Μεσόγειος. Δεν θα λύσουν τα προβλήματα σε μια συνάντηση. Εδώ δεν τα λύσε ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, αλλά προσπάθησαν να βρουν μια κανονικότητα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Προσέξτε, ο τουρισμός. Με αυτές τις τιμές των καυσίμων, σκεφτείτε οι πτήσεις πόσο ακριβότερες θα γίνουν τα εισιτήρια. Προβλήματα. Έτσι. Προβλήματα. Άρα, αυτό μας κάνει εντύπωση, Μανώλη, είναι το εξής. Ότι ενώ ο κύριος Ερντογάν είχε φτιάξει ή προσπαθούσε να φτιάξει τη σχέση του με όλους τους γείτονες που είχε εγκαταλείψει ή άλλους που είχε παλιότερα πολύ ισχυρούς δεσμούς, Αίγυπτο, Ισραήλ κλπ., είχε αφήσει έξω την Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι βάζει και την Ελλάδα μέσα σε αυτό το κλίμα. Διότι χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Για να το πούμε, για ποιο λόγο το λέω. Διότι η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρές σχέσεις με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα στα δύσκολα
ήταν μαζί με το Ισραήλ, όταν ήταν με την Τουρκία, έλεγε κράτος τρομοκράτη το Ισραήλ Τουρκία. Στα δύσκολα ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πάλι με την Ελλάδα, όπως είναι η Γαλλία τώρα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν αλλάξει και το κλίμα με την Ελλάδα, νομίζω δεν ολοκληρώνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Άρα λες, Μανώλη, ότι μπορεί να είμαστε στη φάση που θα αφαιθούν για λίγο στην άκρη οι πολύ μεγάλες διαφορές, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των δύο κρατών, για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση που τρέχει τώρα? Θα είναι έκπληξη αν δούμε ελληνοτουρκική ένταση μετά τα δεδομένα της Ουκρανίας αυτή την περίοδο. Ναι. Θα είναι έκπληξη πραγματικά. Εκεί δεν θα έχει καμία λογική. Βεβαίως, στατιστικά αν το δούμε, μετά από κάθε συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, οι κρίσεις μεγάλωσαν δυστυχώς. Όμως, τώρα έχουμε μια εντελώς διαφορετική συνάντηση. Το ξέρουμε και αυτό. Το γνωρίζουμε και από τις προσπάθειες που έγιναν για τη συνάντηση αυτή. Σας το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλάβαμε ότι έχει αλλάξει κάτι. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι και η συγκυρία βοηθάει αυτή την περίοδο. Επαναλαμβάνω, σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι ο Ερντογάν υποχωρεί και λέει τελείωσε. Ούτε ο Μητσοτάκης. Για το μενού έμαθα τίποτα, Μανώλη. Να μην πάει. Τι θα φάνε, τι θα πιούν, μάθαμε τίποτα. Έστω το ρεκτικό. Κάτι ρε παιδί, μια λεπτομέρεια. Επειδή εγώ προτείνω μόνο, για να χαλαρώσουμε και συνδεδεύουμε. Προτείνει ο Μανώλης και σπρώχνει τη συνάντηση αυτό, βλέπεις τι κάνει τώρα. Τώρα θέλει να βάλει και το τραπέζι μέσα. Για πες, τι προτείνει. Μιλάς εσύ και ο Βασίλης Ζωχιώτης ότι εγώ έσπρωξα αυτή τη συνάντηση. Όχι, εγώ το συμφωνώ. Εσείς οι οποίοι μιλάτε για προώρες εκλογές, έχετε φαγωθεί. Εμείς μιλάμε, όντως. Συνέχεια μιλάτε για προώρες εκλογές και δεν σας ακούει μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς μιλάμε ακόμα, αυτό έλειπε να ακούει εμάς ο Μητσοτάκης. Εμείς ακούμε τους συνεργάτες όμως που του εισηγούνται και τον πιέζουν για εκλογές. Δεν ξέρω. Τι λέει ο ίδιος. Ο ίδιος λέει αυτό που λέει. Εγώ πριν τη ζωντανή μετάδοση πήρα τη μητέρα μου. Πες τι έγινε με το μενού. Λοιπόν, πήρα τη μητέρα μου και λέω, μαμά, είναι η εποχή του καλκανιού αυτή. Μου λέει, παιδί μου, οπωσδήποτε Μάρτης, Φλεβάρης, Μάρτης, καλκάνι. Α, είναι παχύ όμως εσύ, Μανώλη, το καλκάνι. Και να σου πω, Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν θα φάνε κρέας, φαντάζομαι. Όχι, κρέας όχι, απαγορεύεται. Δηλαδή, το ξέρω, μενού δεν θα ξέρω, είναι το ίδιο, λες, Μανώλη. Ό,τι φάει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θα φάει και ο Τούρκος πρόεδρος. Πάντα. Συνήθως αυτό συνηθίζεται, ρωτάει πάντα στα επίσημα, σε όλα τα επίσημα. Αυτό το καλκάνι το έχουμε βαρεθεί, ρε Μανώλη. Θα πας στην Τουρκία, υποχρεωτικά θα φας καλκάνι. Μια φορά που φάγαμε με τον Πατριάρχη καλκάνι. Πάλε κάτι άλλο. Επειδή είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στο μισό. Στο Πατριαρχείο το μισό χρόνο νηστεύουνε, καταλαβαίνεις. Σωστά, δηλαδή, εκεί υποχρεωτικά αυτό θα φάω. Αλλά εγώ ρώτησα, είναι μια καλή πρόταση να φάνε. Από εκεί πέρα όμως, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Επειδή εσύ μας εξασφάλισες εδώ τις φωτογραφίες της προεδρικής κατοικίας και θέλουμε να τις περιγράψουμε ξανά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο. Η είναι μαγική, έτσι. Μαγική πραγματικά. Και αν το συγκρίνουμε, όπως έλεγε ο Μανώλης, με προηγούμενες συναντήσεις και τέτατε του Τούρκου Προέδρου με άλλους ηγέτες, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Και θα δούμε, Μανώλη, και κάτι ακόμα. Να δούμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης εάν σκέφτεται να ανταποδώσει αυτή τη φιλοξενία. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για φιλοξενία. Συνάντηση με φιλοξενία στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε να έρθουν και οι επόμενες συναντήσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι, το λέμε Χούμπερ. Έστω γιατί πρέπει να πάμε και στην προσφορά μας, Μανώλη. Πέρασε η ώρα, πήγε 11 η ώρα. Τελειώνω. Έλα. Λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, η Κία Χούμπερ ήταν κάποιοι γερμανοί, αυστριακοί αδέλφια όπου είχαν αυτή την οικία, την είχαν αγοράσει στο οικόπεδο από Αρμένιους. Μάλιστα. Το 1985 έγινε προεδρική κατοικία και νομίζω από τότε χρησιμοποιείται. Δηλαδή. Είναι ένα. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους, Μητσοτάκης, Ερντογάν, κανονικοί άνθρωποι, έτσι. Πολιτικοί μεν, αλλά αυτή η χαλαρότητα, ευχόμαστε να βοηθήσει αυτή την περίοδο, Μανώλη, να πέσουν οι τόνοι. Τα ελληνοτουρκικά δεν θα λυθούν σε μία συνάντηση, ούτε θα σκύψει ένα στο κεφάλι, ούτε ο άλλος. Μάλιστα. Θα πούν, Μανώλη, τα ζητήματα και από εκεί πέρα βλέπουμε.